Από το τελωνείο των Σερών και του Προμαχώνα ξεκίνησε τις επισκέψεις στα τελωνεία ολοκλήρωσης της χώρας η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία δήλωσε ότι η τοποθέτηση σκάνερ στον Προμαχώνα θα γίνει σύντομα ώστε να αυξηθούν τα έσοδα για τη χώρα. Θα είναι μόνο στις Σερές, ήταν ένα αίτημα. Όχι, όχι. Θα είναι 4 σκάνερ καινούρια, έρχονται και πηγαίνουν σε κάποια συγκεκριμένα τελωνεία. Επίσης, με πολύ συνοπτικές διαδικασίες έχει ξεκινήσει και άλλα 10 σκάνερ. Το πρώτο σκάνερ, να σκεφτείτε, παραλήφθηκε όταν το Νοέμβριο μήνα του 2016. Δηλαδή, δεν υπήρχε σκάνερ στην Ελλάδα μέχρι τότε. Δεν υπήρχε σκάνερ με X-ray. Ήταν το πρώτο, το είχε κάνει δωρεά ο Παπαστράτος και κανένας δεν το είχε παραλάβει τόσα χρόνια. Το παραλάβαμε, το έχουμε βάλει σε λειτουργία, έχουμε αποτελέσματα. Τώρα με τα 4 που θα μπουν στα τελωνία της Παραμεθωρίου, νομίζω ένα στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα σε κάποια άλλα τελωνία, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης και τα άλλα 10 θα γίνουν με πολύ συνοπτικές διαδικασίες όλες οι διαδικασίες, για να μπορέσουμε να έχουμε κι εμείς τα ίδια που έχουν και οι γείτονες χώρες σε εξοπλισμό που έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Και επίσης και εκείνο που είπα είναι ότι θα αυξηθεί και το προσωπικό στα τελωνία. Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή έχει κάνει αίτημα και τα αντίστοιχα Υπουργεία και μετά από παρέμβαση και δική μας του Υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσουμε στην στελέχωση με περισσότερα άτομα. Η κυρία Παπανάτσιου μάλιστα ανέφερε ότι τα έσοδα θα μπορέσουν να είναι πολύ περισσότερα αν τα τελωνία διέθεταν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Ικανοποιημένοι δεν είμαστε ποτέ. Δεν επαρκούν, όχι. Αλλά σίγουρα με το ελάχιστο προσωπικό μου και τα ελάχιστα μέσα που έχουν, πραγματικά είναι ικανοποιητικά. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Ναι, θα επιτευχθεί. Ήδη από ό,τι μας είπανε, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με την γεφυροπλάστικα. Έχει βγάλει όχι μόνο τα δικά της χρήματα, αλλά και πολύ περισσότερα. Δηλαδή, έσοδα που δεν υπήρχαν πριν, με τη γεφυροπλάστικα έχουμε αμέσως κερδίσει πάρα πολλά. Η Υφυπουργός είχε ολιγόρη συνάντηση με τους εργαζομένους των τελωνίων Σερών και Προμαχώνα, οι οποίοι τις έθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τις προτάσεις τους, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα για τα κρατικά ταμεία. Το ζήτημα που μας βάλανε για την υπουργική απόφαση, η κοινή υπουργική απόφαση Υπουργείου Οικονομικών και Μεταφορών, για την μείωση του προστίμου που υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα και δεν εισπράττουμε, γιατί είναι τεράστιο το πρόστιμο. Είναι από το 2014 έπρεπε να έχει βγει. Προσωπικά δεν το γνώριζα ότι εκκρεμεί η υπουργική απόφαση για αυτό το θέμα. Άμεσα θα το υλοποιήσουμε. Οι εργαζόμενοι πάντως αυτό που επεσήμαναν είναι ότι η τοποθέτηση σκάνερ στον Προμαχώνα και τα έσοδα που αυτό θα αποφέρει σε συνδυασμό με το ότι η τοποθέτηση γεφυροπλάστικας που ήταν ένα πάγιο αίτημα απέφερε πολύ περισσότερα από τα αναμενόμενα. Βέβαια κάθε φορά που κάποιος υπουργός τους επισκέπτεται τους υπόσχεται ότι θα τοποθετηθεί σκάνερ. Εδώ λοιπόν τώρα πιθανόν να έρθει έχουμε κάποιες πληροφορίες, να έρθει αυτό που ήταν στον Πειραιά για να κάνει κινήσεις μέχρι τους Ευζώνους. Σε αυτή τη φάση. Μετά με τα υπόλοιπα 10 που θα έρθουν, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και μια μόνιμη εγκατάσταση εδώ. Σημαντικό βέβαια. Και ήδη έχουν κάποιοι συνάδελφοι έχουν δηλώσει εθελοντές για να πάνε για να εκπαιδευτούν για το σκάνερ αυτό και να πάνε για να είναι και οδηγοί αυτού του σκάνερ. Περιμένουμε πολλά από αυτό. Πραγματικά ήταν ένα πάγιο αίτημα και δικό μας, αλλά της τοπικής κοινωνίας. Όλοι εσείς πόσα χρόνια έχει που το αναδεικνύεται, ας πούμε έτσι, και ήρθε η ώρα να γίνει τελικά. Είναι απαράδεκτο, κατά την άποψή μας, να μιλάμε για μια γεφυροπλάστικα, όταν όλες οι πύλες εισόδου και όλα τα τελωνία έπρεπε να είχαν ενισχυθεί. Η γεφυροπλάστικα, όπως είπε και ο πρόεδρος και ο υπουργός, έβγαλε τα χρήματά της σε μια εβδομάδα υπό τη διοίκηση του τελωνίου. Είναι αδιανόητο αυτό το θέμα. Άρα δηλαδή, ο εξυγχρονισμός συμβάλλει και στην πρόληψη, αλλά κυρίως και στην ενίσχυση των εσόδων μέσα από τη διαδικασία, ξέρω εγώ, πάντα εξπορδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Με την ευκαιρία θα ήθελα να δηλώσω ότι εμείς ζητάμε με παρεμβάσεις μας να γίνει ένας εξορθολογισμός των προστήμων. Γιατί ορισμένα τα πρόστιμα είναι υπέροκα και καλούνται οι πολίτες να τα καταβάλουν και αδυνατούν. Άρα η πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να αλλάξει το θέμα αυτό, να έχουμε εξορθολογισμένα πρόστιμα και προσαξίσεις για να μπορέσουμε πραγματικά και να εισπράξουμε και οι πολίτες και οργάνωση να καταβάλουν το τίμημα που οφείλουν.